υπομονή ένα ακόμη 15 ημέρο, να μένετε να κάνουν η φαρμακοποί των Τρικάλων μετά τις υποσχέσεις του Υπουργείου Οικονομικών ότι θα εξοφληθούν για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, ενώ παράλληλα θα γίνει διακανονισμός και για τα παλαιότερα χρέη προηγούμενων μηνών από τις οφειλές του ΟΠΑΔ. Θα γίνει ένας διακανονισμός, ο οποίος λέει ότι θα πληρωθούν τα μισά περίπου μέχρι το τέλος του Μαΐου και τα άλλα μισά μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Ελπίζουμε να τηρηθούν οι υποσχέσεις από τον Υπουργό και να μην φτάσουμε στο έσχατο μέτρο, να μην δίνουμε στους ασφαλισμένους επιπιστώσει φάρμακα. Πρόβλημα, σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο των Τρικαλινών Φαρμακοποιών, υφίσταται και με τα υπόλοιπα ταμεία. Η ΔΕΗ, επειδή έχει να πληρώσει σχεδόν όλο το 2010, από μία Τετάρτου, αν δεν προβεί σε αποπληρωμή μέρους των χρωστούμενων, θα διακόψουμε τη σύμβαση. Και ακολουθούν και άλλα ταμεία, τα οποία και αυτά χρωστάνε πολλά λεφτά για το 2010, το ΤΣΜΕΔΕ των μηχανικών και το ΤΣΑΙ των υγειονομικών. Αυτά τα ταμεία δηλαδή θα διακόψουμε αν δεν δώσουν χρήματα. Πλέον οι φαρμακοποιοί δεν έχουν άλλα χρήματα να πιστώνουν, έχουμε χρεωθεί στις τράπεζες και πρέπει να πάρουμε τα χρήματά μας πίσω.